Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Η φίλη μας Σοφία από τον Άλυμο λέει: δεν αντέχουμε. Εγώ επί 3 χρόνια λέει: πληρώνω παραπάνω από το εισόδημά μου. Δεν γίνεται να πληρώνουμε παραπάνω από το εισόδημά μας. Ο Γιάννης από τα Σπάτα λέει: ποιο συνέστημα πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει τους Βορειοευρωπαίους, λέει, τη αλληλεγγύηση του φόβου. Προφανώς του φόβου, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ο Μιχάλης του Γαλάζια τα τρακτέρ που ήρθαν στο Σύνταγμα, λέει, γιατί ήταν χωρίς πινακίδες. Το ξέρετε ότι για να αγοράσουν τρακτέρ, λέει, οι αγρότες, τα μισά χρήματα είναι επιδοτούμενα από το κράτος. Αυτό δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής εγώ. Γι' αυτό ήταν χωρίς πινακίδες. Δεν ξέρω. Ο Νίκος από τον Ιμητό λέει: γιατί ο ΠΚΠΕ δεν πληρώνει επιδοτήσεις κάτω των 250 ευρώ, δεν υπάρχει κάποιο χαρτί, κάποιο νόμος για να το κάνουν αυτό και πολλά ακόμα τώρα. Εντάξει, μετά είναι και κάποια προσωπικά τα οποία απευθύνονται. Αυτό θα γίνει με την εξομάλυση και την τελική αποπληρωμή. Προσωπικά, λέει, τώρα να μην πάω και σε άλλα μηνύματα, απευθύνεται προσωπικά σε εσάς. Υπάρχει μια διέξοδο από αυτά που έχουν ανακοινωθεί να βελτιωθούν? Που λέει και ο κύριος Κόκαλης. Να πω εγώ κάτι άλλο. Αυτά θα έρθουν στη Βουλή σαν σχέδιο νόμου. Πού να ξέρουμε. Όχι, για τους αγρότες ξέρουμε ότι θα αλλάξουν. Και ενδεχομένω και μετά θα μείνουν. Ναι. Και ενδεχομένω για τον αγώνα να μείνει αυτό. Μπορεί αφού όλα αυτά. Όλα αυτά επικοινωνιακό τρίκ του σύνταγμα. Να μας δώσει πληροφόρηση. Αν ξέρει κάτι, πληροφόρηση. Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι καταρχήν θα υπάρξει τροποποίηση και καλή τροποποίηση γενικώ για του αγρότε. Για του ελεύθερου επαγγελματίε επίση ήδη έχουν γίνει κάποιε τροποποίησει. Νομίζω ότι η συζήτηση καλά κρατεί, έστω και αν δεν, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι από κάτω γίνεται μια συζήτηση και νομίζω ότι θα υπάρξουν και οι βελτιώσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τελικά το νομοσχέδιο πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Και σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει αυτούς που είναι στα πολύ ψηλά εισοδήματα. Αυτές οι αλλαγές που λέτε θα χαμηλώσει. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για τον αγροτικό κόσμο δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το μεγαλύτερο ποσοστό τους, επαναλαμβάνω ότι θα είναι στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα, σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλών εισοδήματα. Αυτό το κάνετε από την αρχή όμως. Και κάτι άλλο, αυτό το πολύ ψηλά εισοδήματα, μπορείτε να το προσδιορίσετε κάπως? Τι εννοούμε πολύ ψηλά εισοδήματα, για να το καταλάβουμε? Είναι τα 30, τα 50, τα 100, τα 200, ποια είναι? Λέμε ότι με την υφιστάμενη πρόταση, η οποία θεωρώ ότι θα επέλθουν και σε αυτή οι βελτιώσεις, για τις 25.000, 20.000 και κάτω δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Ενώ μέχρι και 30-40.000 θα είναι ανεκτές οι επιπτώσεις. Από τα 40.000 και πάνω, λοιπόν, έτσι θεωρείται πολύ ψηλό το εισόδημα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, και να διευκρινίσουμε ότι είναι καθαρά έσοδα, δεν είναι τζίρος. Ναι, έσοδα, έτσι, ναι. Καθαρά έσοδα. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις και αυτό που λέω δεν αφορά τις επιχειρήσεις. Προσοχή, εκεί γιατί δεν εκεί πέρα είναι πολύ, είναι πολύ εκεί, πιο ψηλό το εισόδημα, δεν όπου δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Αφορά τους επιστήμονες, τους επιστημονικούς κλάδους, δηλαδή μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους. Για τις επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει επικουρικό, δεν υπάρχει εφάπαξ, δεν υπάρχουν άλλες πρόσθετες χρεώσεις, οι επιπτώσεις είναι πολύ χαμηλότερες. Ναι, επί ποιού ποσού, σε μια ΑΕ παραδείγματος χάρη, που έχει διανομή κερδών και μη διανεμόμενα κέρδη. Εκεί πέρα, επί ποιού ποσού, δεν έχει δοθεί λύση. Κάποιος ο οποίος είναι μέτοχος και δεν είναι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ασφαλιζόταν. Τώρα τι θα γίνει σε αυτόν? Επίσης έχουμε, βάσει του άρθρου 12 του 41-72, οι διαχειριστές ΕΠΕ ή και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΕ, θεωρείτο ότι η αμοιβή αυτή ήταν από μισθωτές υπηρεσίες και είχε 9.550 αφορολόγητο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα μπαίνουν ασφαλιστικές φορές, γιατί μέχρι τώρα δεν μπαίνανε. Ήταν η ασφαλιστική εισφορά που πλήρωνε μόνο για το ΤΕΒΕ. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αυτή τη λεπτομέρεια. Προς Θεού, δεν το λέω να μου πείτε. Καταλαβαίνω ότι δεν αναφέρω τα προβλήματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν λέω να μα το πείτε. Αναφέρω τα θέματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Τα οποία θα τα δούμε στο τελικό νομοσχέδιο, κύριε Απελιώτη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με ένα προσχέδιο, το οποίο κατά κύριο λόγο εκφράζει τη βασική φιλοσοφία του νομοθέτη, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Η οποία η βασική φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι απλό σύστημα, απλό σύστημα απονομής συντάξεων, απλό σύστημα επιβολής ασφαλίστρων.
Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Αν μπει ένας κόφτης λίγο πιο κάτω και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα το δούμε αυτό. Θα είναι πιο προσιτό. Εκτιμώ... και θα μπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα. Ειλικρινά σα μιλώ, δεν σημαίνει ότι όταν βάζουν τον μπίκι ψηλά θα έρθουν και έσοδα. Λοιπόν, κύριε Γκέλα, δεν είναι απαραίτητα. Επειδή πάμε σε τεχνικό επίπεδο και επειδή το έχω δουλέψει λιγάκι και αρκετά θα έλεγα. Δεν είναι θέμα μόνο κόφτη, ναι, είναι θέμα κόφτη, και κάποιων ποσοστών που μπορούν να διορθωθούν. Συμφωνώ. Δεν είναι αυτό μόνο κόφτη. Κύριε Πρέπει Κέλλα. Και στα ποσοστά μια διόρθωση. Παρακαλώ. Μια διόρθωση κύριε μπορεί Σαντουργέ. Να γίνει. Μόνο να σας πω κάτι, κύριε Κέλλα, για να το απαντήσετε κιόλας. Στις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ένας από τους πυλώνες που έθεσε ήταν η ιδιωτική ασφάλιση, ήταν η μείωση των μισθών στο δημόσιο, ήταν η εφαρμογή για τα 150 εκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν σε 20-25 ευρώ αύξηση σε κάθε δημόσιο υπάλληλο. Δεν το παίρνει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος όμως, σε αυτούς είναι. Η εφαρμογή του 38-63 που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, έγιναν 11 μειώσεις μέσα σε 11 βράδια χωρίς κανένα κοινωνικό διάλογο. Αυτό που είπαμε για τις επιδοτήσεις των αγροτών, γιατί αυτές ήταν οι προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή να πληρώνουν οι αγρότες, να παρακρατούνται τα χρήματα των επιδοτήσεων των αγροτών έναντι των οφειλών τους στον ΟΓΑ. Αυτή ήταν η προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Περικοπές στα ευγενή ταμεία. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι τα ευγενή ταμεία. Έτσι. Είναι τα ταμεία μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων, δημοσιογράφων. Αυτά είναι τα ευγενή ταμεία. Δείτε, ανατρέξτε στην ομιλία του. Πόση χρηματοδότηση από το κράτος είχαν τα ευγενή ταμεία αυτά, κύριε? Με μια το είπατε για τον Δημοκρατή Δημοσιογράφων. Πόση χρηματοδότηση από το κράτος παίρνουν τα ευγενή ταμεία? Λοιπόν, για μια που το λέτε, κύριε Ξενάκη. Πόση χρηματοδότηση από το κράτος είχαν? Μέχρι στιγμής, για να μπορέσουν να πληρώσουν τις συντάξεις τους, παίρνουν δάνειο από τα άλλα ταμεία. Ναι, σας ξαναλέω. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Το κράτος, πόσα λεφτά έβαζε τα ταμεία τα προηγούμενα χρόνια στα ευγενή που λέτε? Σας λέω στους μηχανικούς και στους δημοσιογράφους. Σας λέω ότι έχουν πρόβλημα. Έβαζε λεφτά το κράτος? Δεν έβαζε λεφτά το κράτος. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Τώρα έχουν όλα τα ταμεία γιατί τους κάνουν το PSI. Το γιατρό και το μηχανικό έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Τι λέτε, κύριε? Απολύτως κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν τα αφήνατε ανεξάρτητα? Κάθε μήνα να τα κάνουμε επαγγελματικά ταμεία. Να πάμε σε ιδιωτική ασφάλιση δηλαδή. Αυτό θέλετε? Δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση το επαγγελματικό ταμείο. Και μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Το ταμείο των γιατρών. Ουσιαστικά ιδιωτική ασφάλιση. Όταν το πληρώνουμε εμείς οι γιατροί χωρίς κοινωνικό πόρο είναι ιδιωτική ασφάλιση. Απλώς θέλετε τα ταμεία αυτά των γιατρών. Το δικό σας ταμείο για να μπορέσει να πληρώσει συντάξεις έπαιρνε δανεικά από το ΙΚΑ. Το ταμείο. Το ξέρετε αυτό? Μάλλον ανάποδα είναι. Όχι, ακριβώς έτσι όπως τα λέω. Ωραία, θα με αφήσετε να απαντήσω τώρα. Λοιπόν, το ταμείο και των γιατρών και των μηχανικών πληρώνουν κανονικά τις συντάξεις τους ακόμα και γι' αυτό το λόγο τα πήρατε και τα βάλατε μέσα για να παίρνετε από εκεί να πληρώνετε τους υπόλοιπους. Πρώτον. Δεύτερον, μειώσατε τις επικουρικές και τις κύριες συντάξεις κατά 6 και 4% αντιστοίχως μέσα στο 15 εσείς υπέρ υγείας δήθεν. Τα λεφτά αυτά έπρεπε να πηγαίνουν στον ΕΟΠΗ και δεν έχουν φτάσει ποτέ. Και... πόσα πήγανε στον ΕΟΠΗ? Πόσα πήγανε, για πέστε μου. Πήγανε στον ΕΟΠΗ. Πόσα πήγανε? Ο υπουργός σας λέει επισήμως ότι δεν πήγανε. Εσείς λέτε πήγανε. Θα πάνε, κύριε Άγγελα. Μην γίνεστε φανατικότερος των φανατικών, δεν κάνει. Στον δρόμο έχουν κολλήσει. Λοιπόν, τα λεφτά πηγαίνουν για πληρωμή συντάξεων και δεν ξέρω που αλλού ένα ελάχιστο ποσοστό έχει πάει στον ΕΟΠΗ. Έτσι, αυτά είναι γεγονότα. Αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το προσχέδιο που έχει καταθέσει ο κύριος Τσίπρας στους αρχηγούς δεν είναι ασφαλιστικό. Δεν είναι ασφαλιστικό. Πείτε το φορολογικό, ναι. Πείτε το προνοιακή πολιτική, ναι. Εγώ θέλω να πληρώσω ποσοστό 20-30% που ο κύριος Τσίπρας για 35 χρόνια, αλλά θα πάρω και την αντίστοιχη σύνταξη. Δεν μπορεί να πάρω, εγώ που δουλεύω 35 χρόνια, να πάρω την ίδια σύνταξη με αυτόν που δουλεύει 15 και εγώ με πολλαπλάσιες εισφορές ετησίως. Δεν είναι δυνατόν, αυτό, δεν είναι δυνατόν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο να επιβραβεύει. Δεν έχει ποσοστά αναπλήρωσης. Ελάχιστα. Πολύ δεν μικρά. Έχει ποσοστά αναπλήρωσης. Δεν μπορεί τώρα, κύριε Κελά. Είδατε τα νούμερα με που έδωσε ο κύριος Κατρούγκαλος? Είδατε τα νούμερα που έδωσε ο κύριος Κατρούγκαλος? Βεβαίως και τα έχω δει. Πού τα είδατε, τι είδατε? Βεβαίως και τα έχω δει. Δεν έχω το πίνακα μαζί μου. Πάμε και δεύτερο. Είναι συγκρίσιμο με το 38-63 με τον οποίο επικαλείστε. Το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει σχέση με το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό το οποίο θα φέρει στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας, αν το φέρει και θα το φέρει μετά, θα μπει ο Μάρτιος και μετά. Σας το λέω εγώ, γράψτε έχετε το. Να μην γίνει η πρώτη αξιολόγηση, φαντάζομαι. Εγώ δεν εύχομαι τίποτα, μακάρι να έχει τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση. Με αυτά που λέτε, μην ξεχνάτε. Με αυτά που λέτε, μάλλον διαψεύδομαι. Να μην γίνει η πρώτη αξιολόγηση. Διαψεύδετε.
Μέχρι τις 15 του Μάρτη θα έχουν λήξει όλα. Εγώ λέω δεν θα το φέρει μέχρι πριν 15 του Μάρτη. Δεν θα το πάρει κατά καθολικό. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εγώ κύριε Σαντορινιέ λέω ότι δεν θα το φέρει στη Βουλή πριν την 1η Μαρτίου. Συμφωνούμε. Εντάξει, ας συμφωνείτε σε αυτό. Γιατί ξεκινήσατε την κουβέντα από το Δεκέμβριο και αφού βιάζεστε για την πρώτη αξιολόγηση να το φέρετε τώρα. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία, κύριε Κέλλα, κάτι το οποίο εσείς δεν κάνατε όταν κόβατε συντάξεις. Εσείς κόβατε συντάξεις ένα βράδυ. Χωρίς να μιλήσετε με την κοινωνία. Εμείς το φέραμε στις 15 Δεκεμβρίου. Ναι. Και θα το ψηφίσουμε στις 15 Μαρτίου. Κοινωνία, αυτό είναι απλά είναι τα πράγματα. Εμείς συνομιλούμε με την κοινωνία. Κλειστή όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η ομιλία με την κοινωνία. Παρ' όλα αυτά συνομιλούμε με την κοινωνία. Δεν το στέλνουμε τα μάτια. Αυτό το ξύλο που φάγανε σήμερα που παραιτήθηκε στην Ελλάδα είναι ομιλία με την κοινωνία. Συνομιλούμε με την κοινωνία, κύριε Κέλλα. Για πέστε μας. Εμείς κόψατε το 6% και το 4% υπέρ υγείας. Συνομιλήσατε με την κοινωνία και διαλύουμε την κοινωνία σε ένα βράδυ. Δεν έχετε διαλύσει την Ελλάδα. Εσείς κάθεστε. Λοιπόν, κύριε. Διάλειμμα ξανά αφορά, θα πάμε υποχρεωτικά και θα ξεκινήσουμε και το κομμάτι. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Ναι, για προχωρήστε. Λοιπόν, τα είπαμε για ταμεία, όσον αφορά για τις ιδιωτικές ασφάλειες, τι μπερδεύουν, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Πρόκειται να κάνει υποχρεωτική την ιδιωτική ασφάλεια. Το αναφέρατε, ναι. Το ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ανέφερε να μπει στην παιχνίδι και η ιδιωτική ασφάλεια. Μην τον μπερδεύετε λοιπόν, ούτε πρόκειται να υποχρεώσει κανέναν ασφαλιστή ιδιωτικά. Έτσι. Το έχει ζητήσει κανεί να έρθει ιδιωτική ασφάλιση εδώ. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο πάνω από ένα, ένα εισόδημα να απελευθερώνει από το ταμείο και να κάνει ιδιωτική ασφάλιση. Ισχύει και στη Γερμανία. Ισχύει αλλά όταν ένα παράθυρο μετά είναι η πόρτα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Αίσθησή μου είναι ότι επειδή η αγορά και η κοινωνία γενικώ και η οικονομία δεν στηρίζεται σε νόμου αλλά σε δικού κανόνε, εγώ νομίζω πω τώρα που μιλάμε, αυτό που συμβαίνει θα στείλει κόσμο παραπάνω στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι αυτοί που έχουν ή μεγάλα υψηλά εισοδήματα που λέτε εσείς θα πάνε για να εξασφαλίσουν κάτι παραπάνω, ανταποδοτικό σε ιδιωτική εταιρεία από το να τα δίνουν στο δημόσιο, το οποίο δεν θα πάρουν τίποτα ποτέ πίσω. Όσον αφορά λοιπόν, για το δημοσίως υπαγγείλος που είπε ο κύριος Σαντορινιός, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι έδωσε 150 εκατομμύρια σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, διευθυντές και γενικούς διευθυντές των υπουργών. Δεν πήγανε στο δημόσιο τομέα. Όλα, όπως λέτε, 5 ευρώ ανά υπάλληλο. Κύριε Κέλλα, ανατρέξτε στα πρακτικά των συνεδριάσεων για το ενιαίο μισθολόγιο, όπου δικοί σας συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ζητούσαν να μην καταργηθεί το επίδομα παραμεθωρίου σε συγκεκριμένες περιοχές. Και οι οποίοι λέγανε ότι να μην έχουμε προβλήματα με τους μισθωτούς. Και εμείς λέγαμε ότι αυξήθηκε, ξεπάγωσε το μισθολόγιο, ήρθανε οι νέες κατατάξεις με το νέο μισθολόγιο, πήρανε μία μικρή αύξηση η οποία μοιράζεται σε 4 χρόνια και πραγματικά είναι ψίχουλα αυτά που πήρανε οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά πήρανε. Αυτά λέτε εσείς. Λοιπόν, κύριε, διάλειμμα. Να τα πάρουμε πίσω. Να κερδίσουμε λίγο. Θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τον στενό δημόσιο τομέα, αστυνομία, στρατό, υγεία, παιδεία. Ξεκάθαρες κουβέντες. Λοιπόν, και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα υπάρξει αναμόρφωση. Όπως το έκανε κατά την Υπουργία του. Αναμόρφωση σημαίνει και απολύσεις. Όχι, δεν υπάρχει απολύσεις, ούτε προβλέπονται πουθενά απολύσεις. Μάλιστα, ωραία. Και δεν προσπαθείτε να φοβερήσετε. Τι έκανε πριν τις απολύσεις ο κ. Μητσοτάκης. Δεν προσπαθώ να φοβερήσω κανέναν. Όχι, όχι. Ρωτάω. Προβλεπόταν τότε από το μνημόνιο, κ. Σαντορινιά, και παραλάβατε ανάπτυξη και μας ξαναγυρίσατε πάλι 4 χρόνια πίσω. Και από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Κόκαλη, για να βρούμε λίγο το χρόνο μας. Γιατί πάμε στο τελευταίο μας κομμάτι αυτής της πολύ ζωηρής και νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση και φέρετε και τα μηνύματά σας που είναι πολλά. Επιστρέφουμε σε λίγο.